Λαζάρου που βρίσκεται εκεί για να καλύψει ρεπορτάζ για τους Έλληνες ομογενείς που παρήλασαν και γιόρτασαν, βρίσκεται σε ένα εμβληματικό σημείο. Είναι η περίφημη, για ξακουστεί σε όλους, πύλη του Βραδεμβούργου. Καλησπέρα από το βροχερό Βερολίνο, όπου εδώ, όπως είπες και εσύ Νίκο, χτύπησε σήμερα δυνατά η καρδιά του ελληνισμού. Το ελληνικό στοιχείο είναι πάρα πολύ έντονο. Η ελληνική κοινότητα αριθμεί 6.000 μέλη. Πάρα πολλοί Έλληνες παρακολούθησαν τη δοξολογία που τελέστηκε το πρωί στον Ορθόδοξο Ναό της Αναλήψεως του Σωτήρου και στη συνέχεια συμμετείχαν στη γιορτή που διοργάνωσε η ελληνική κοινότητα, υπερηφάνεια και συγκίνηση, όταν παιδάκια Ελληνόπουλα που γεννήθηκαν και μεγαλώνουν εδώ, πηγαίνουν σε ελληνικό σχολείο, απήγγυλαν με περηφάνεια ποίηματα και έκαναν δρόμενα υποδιόμενοι τους ήρωες της Επανάστασης. Να σας πω, Νίκο, ότι αυτό το τριήμερο είναι πολύ έντονο και το στοιχείο των Ελλήνων εδώ στο Βερολίνο. Πάρα πολλοί επέλεξαν το Βερολίνο για το τριήμερο της 25ης Μαρτίου. Και όσο ο καιρός βελτιώνεται, ολοένα και περισσότεροι Έλληνες επιλέγουν το Βερολίνο για μια σύντομη απόδραση. Αυτό το τριήμερο μάλιστα ήταν ακόμη πιο έντονο το ελληνικό στοιχείο, γιατί διοργανώνεται το ελληνικό φεστιβάλ κινηματογράφου εδώ στο Βερολίνο και έχουν έρθει και πάρα πολλοί Έλληνες από όλες τις πόλεις της Γερμανίας. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κυριακή. Το Βαΐρο σήμερα τους